Καλησπέρα σας. Μαζί και σήμερα με τα φροντιστήρια Βαγγέλη Στεφανής για τις απαντήσεις στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Στο σύνολό τους τα θέματα ήταν βατά. Απαιτούσαν όμως σωστή κατανόηση της θεωρίας. Μικρές παγίδες για να φτάσουμε στο άρισα. Ας δούμε ενδεικτικά τις απαντήσεις στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Ομάδα πρώτη. Α. Α1. Σωστό. Β. Λάθος. Γ. Λάθος. Δ. Σωστό. Ε. Σωστό. Α2. Γ. Α3. Β. Εδώ για να απαντήσουν σωστά οι μαθητές θα έπρεπε πρώτα να φτιάξουν ένα σχήμα γιατί αλλιώς θα δυσκολευόντουσαν. Ομάδα δεύτερη. Θέμα Β. Με τη βοήθεια των κατάλληλων διαγραμμάτων, να χρησιμοποιήσετε στυλό, να εξηγήσετε τις περιπτώσεις. Β1. Μεταβολή μόνο στη ζητούμενη ποσότητα. Σχολικό βιβλίο, σελίδα 37. Β2. Μεταβολή μόνο στη ζήτηση. Σχολικό βιβλίο, σελίδα 38. Β3. Ταυτόχρονη μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας και της ζήτησης. Σχολικό βιβλίο, σελίδα 38-39. Ομάδα τρίτη. Θέμα Γ. Δίνεται ένας πίνακας. Συνδυασμοί ποσοτήτων, αγαθό ω, ποσότητες Z. Κόστος Z σε ομάδες ω και κόστος ω σε μονάδες Z. Χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους τύπους, θα έπρεπε να συμπληρωθούν τα κενά του πίνακα. Στο συνδυασμό Δ, οι ποσότητες του αγαθού ω είναι 200. Οι ποσότητες του αγαθού Z στο συνδυασμό Γ είναι 225. Το κόστος Z στο συνδυασμό ΑΒ είναι 0,87. Στο γάμα δέλτα το κόστος Z είναι 4. Στο δέλτα ε το κόστος Z είναι 8. Κόστος ω σε μονάδε Z. Στο συνδυασμό βα είναι 1,14. Στο γάμα β είναι 0,5. Και στο ε δέλτα είναι 0,125. Γάμα 2. Πόσες μονάδες του αγαθού ω πρέπει να θυσιαστούν προκειμένου να παραχθούν οι πρώτες 200 μονάδες του αγαθού Z. Για Z ίσον 200 θα πρέπει να βρούμε τη μέγιστη ποσότητα του αγαθού ω και χρησιμοποιώντας το κόστος ευκαιρίας θα βρούμε ότι είναι 350 μονάδες. Επομένως, για να παραχθούν οι πρώτες 200 μονάδες του Z, για να πάμε από το 0 στο 200, θυσιάζονται από το αγαθό ω, 600-350, 200 μονάδες. Γ3. Έστω ότι μεταβάλλεται κατά 50% η παραγωγή του αγαθού ω, λόγω βελτίωσης της τεχνολογίας παραγωγής του. Να κατασκευάσετε το νέο πίνακα παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας. Και σε κοινό διάγραμμα την αρχική και τη νέα καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας. Εφόσον βελτιώνεται η τεχνολογία, θα αυξηθεί η παραγωγή του αγαθού ω κατά 50%. Επομένως, το αγαθό ω τόνος θα είναι το αρχικό επί το ποσοστό συναρχικό, δηλαδή θα είναι 1,5 ω. Άρα, ο πίνακας συμπληρωμένος θα είναι στο συνδυασμό α 900, στο συνδυασμό Β 600, στο Γ 450, στο Δ 300 και στο Ε 0. Έχοντας τώρα βρει σωστά τους συνδυασμούς, θα κατασκευάσουμε την κάπαπη δέλτα. Στον κάθε τον άξονα θα βάλουμε το αγαθό Ω και στον οριζόντιο άξονα θα βάλουμε το αγαθό Z. Προσοχή, η κάπαπη δέλτα θα πρέπει να βγει κύλι, επειδή το κόστος ευκαιρίας είναι αυξανόμενο. Τοποθετώντας σωστά τα νούμερα, θα βγάλουμε λοιπόν την κάπαπη δέλτα με το συνδυασμό αγαθό ω αγαθό σετ και αγαθό ω με αγαθό ω τόνος. Γάμα 4. Να χαρακτηριστούν χωρίς υπολογισμούς οι συνδυασμοί ποσοτήτων παραγωγής των δύο αγαθών που βρίσκονται ανάμεσα στις δύο καμπύλες σε σχέση με την αρχική και τη νέα καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας. Οι συνδυασμοί ανάμεσα στις δύο καμπύλες είναι αρχικά ανέφικτοι και μετά τη βελτίωση της τεχνολογίας η κάπαπη δέλτα μετατοπίζεται προς τα δεξιά και οι συνδυασμοί γίνονται εφικτοί. Ομάδα τέταρτη. Θέμα δέλτα. Δίνεται ένας πίνακας, συνολικό προϊόν, μεταβλητό κόστος
μέσο μεταβλητό κόστος και οριακό κόστος. Και ήθελε να συμπληρωθούν τα κενά του πίνακα, χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους τύπους από το κεφάλαιο 3, το μεταβλητό κόστος όταν το συνολικό προϊόν είναι 5 είναι 24. Το μέσο μεταβλητό κόστος όταν το συνολικό προϊόν είναι 3 είναι 3 χρηματικές μονάδες. Το οριακό κόστος όταν το συνολικό προϊόν είναι 2 είναι 2. Ενώ όταν το συνολικό προϊόν είναι 4 είναι 5. Δέλτα 2. Να παρασταθούν γραφικά σε κοινό διάγραμμα οι καμπύλες του μέσου μεταβλητού κόστους και του οριακού κόστους. Σχολιάστε την πορεία του μέσου μεταβλητού κόστους και εξηγήστε πού οφείλεται αυτή. Επειδή μας δίνεται ο πίνακας του μέσου μεταβλητού και του οριακού κόστους, στο ίδιο διάγραμμα λοιπόν θα τις κατασκευάσουμε. Στον κάθε τον άξονα θα βάλουμε το κόστος, στις τιμές του οριακού και του μέσου μεταβλητού κόστους και στον οριζόντιο άξονα θα βάλουμε την ποσότητα παραγωγής. Εφόσον τα νούμερα μας δίνουν, αν ενώσουμε το Q με το ΑΒΣΕ θα κάνουμε την καμπύλη του μέσου μεταβλητού κόστους, ενώ το συνολικό προϊόν με το οριακό κόστος θα κάνουμε την καμπύλη του οριακού κόστους. Η καμπύλη του μέσου μεταβλητού κόστους έχει το λατινικό γράμμα V. Στην αρχή μειώνεται και μετά αυξάνεται. Αυτό οφείλεται στο νόμο της φθήνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης. Και περισσότερη δικαιολόγηση είναι από το σχολικό βιβλίο στη σελίδα 65, η καμπύλη του μέσου μεταβλητού κόστους έως αυξάνεται. Δέλτα 3. Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης και να εξηγήσετε πώς προκύπτει. Εμείς γνωρίζουμε, στη σελίδα 79, ότι η καμπύλη προσφοράς είναι το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του οριακού κόστους που βρίσκεται πάνω από την καμπύλη του μέσου μεταβλητού κόστους. Επομένως, ως τιμές θα πάρουμε μόνο τις τιμές του οριακού κόστους, εκεί που είναι ίσο και μεγαλύτερο από το μέσο μεταβλητό κόστος και τις αντίστοιχες ποσότητες. Ο πίνακας διαμορφώνεται ως εξής. Τιμή 3, 5, 10 και 18. Ως προσφερόμενη ποσότητα 3, 4, 5 και 6. Δέλτα 4. Ποια επίδραση θα έχει στην καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης κάθε μία από τις παρακάτω μεταβολές? Α. Αύξηση του εργατικού μισθού. Βρίσκεται στο σχολικό βιβλίο σελίδα 83. Η αύξηση του εργατικού μισθού ανήκει στις τιμές των παραγωγικών συντελεστών. Επειδή αυξάνονται οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών, μειώνεται η προσφορά, άρα η καμπύλη προσφοράς θα μετατοπιστεί προς τα αριστερά. Β. Βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής. Στο σχολικό βιβλίο, στη σελίδα 83, η βελτίωση της τεχνολογίας. Λόγω βελτίωσης τεχνολογίας, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται η προσφορά, άρα η καμπύλη προσφοράς να μετατοπίζεται προς τα δεξιά. Αυτές ήταν οι απαντήσεις στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας από τα φροντιστήρια Βαγγέλης Στεφανής. Ευχόμαστε καλά αποτελέσματα στα παιδιά και καλό καλοκαίρι.